Παραμιλώ, μ' αυτή τη συμφωνία μου χωρίσαμε. Βρε καλώ τα λαγουδάκια, σας περίμεναν όλοι. Καλώ τα λαγουδάκια για να σφίξουν οι κόλλοι. Ο δολιός τη χωρίσαμε και έχω βρει ο δολιός τη χαρά μου. Θα πάψω πια τώρα να συλλογέμαι. Μια φορά γελάστηκα και δεν ξανάγε. Είσαι όλα τα λεφτά, μου έχεις πάρει τα μυαλά. Αεροπλάνο με έχεις κάνει. Γελάστηκα και δεν ξαναγέλαμε. Γέροντο μαγκά δερβίση, πάτα το μένα γεμίσει. Ξεχάσα στο νου μου πια, στο λέω δεν σε βάζω. Μην κλαις και μην... Είχα ακούσει για εσένα ιστορίες φοβερές, μα δεν πίστευα ποτέ μου ότι ήταν αληθινές. Είσαι κι από που κρατάς, ούτε εσύ για μένα θέλω να ρωτάς. Όλα για σένα απόψε μιλάνε, όπου κοιτάξω η δική σου σκιά. Όπου κι αν πάω... Από πάπες, δεν έχει να σου πω τίποτα, απλά πώς είχες αυτή την ιστορία με καποτσάι. Πρέντο καπουτσίνο μέτριο. Είχες κάποια επαφή με άλλα φυτά. Έχει πρέντο κανείς καπουτσίνο μέτριο. Γιατί είχα πει ότι άρχισα κάπου στο 65. 65 η πρώτη εικόνα σε ένα περιοδικό. Το καπουτσίνο γλυκό. Και μπήκε στο 20. Κάπου στο 80, αρχές του 80, έγινε η πρώτη επαφή. Πρέντο εσπρέσο. Με κάποιο άλλο παλικάρι που ήσου. Και από εκεί άρχισε. Πες το γράφω εγώ, κάνε για. Απαραίτητα λέει μεθυσμένοι να γράφουν μέσα στο φόρο. Την υγεία σας να θεώνει καλά. Εύχομαι ότι καλύτερα για όλους σας. Μάνο, χαίρομαι που είσαι εδώ να βοηθήσεις με τις γνώσεις σου. Τι άλλο παιδιά. Χαίρες που σε δούμε εδώ. Στα 12 μου μόλις πήγα πρώτη γυμνασίου. Λίγο volume. Δώσε. Εγώ να ήμουν γρήγορο. Σκέφτηκε λοιπόν ο πατέρας μου, είχε την φανή ιδέα να με πάει σε κάποιον κυπουρό, ξέρω εγώ, και να αρχίσω σπίκα γυμνάσιο, είσαι άντρας. Πρέπει να πας για δουλειά, δεν το κάνω παιδί τώρα. Και είχε τη φανή ιδέα ο πατέρας μου να δίνει τα λεφτά που βγάζω εγώ την εβδομάδα στο αφεντικό μου και να με πληρώνει το αφεντικό μου. Σιγά σιγά αυτό γινόταν κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή τελείωνε το σχολείο, μια εβδομάδα ξεκούραση, τις υπόλοιπες τρεις μήνες πόσο είναι το καλοκαίρι, δουλειά. Εγώ βέβαια πήγαινα στους κήπους και έπαιζα.
εντάξει, να καθαρίσω ένα φιλαράκι, ένα αυτό. Ανέβαιζα, μου κουράκι. Δεν είναι επιλεκτικό. 14-15 όμως. Και πολλά λεφτά σε όλους σας. Μακάρι, αυτό είναι το κυριότερο για όλα τα παιδιά. Να χαθείτε, φιλάργυροι. Αχού! Θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Αχού, θα ξεσκίσω τα πρικιά μου. Δεσμοφύλακα, πάρε το μέσα. Ο κύριος Θεό είναι λιγάκι πεταχτούλης. Πεταχτούλης. Ναι, είσαι λίγο. Δεν έχει σημασία. Γούστα είναι αυτά. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία είπα. Έλα παιδί μου, έλα. Ο κύριος δημόσιος κατηγόρος. Ένοχος. Θέλω να μάθω, όπως είπα και στο αεροπλανάκι, κάποιος μου έγραψε για το αεροπλανάκι, ο Γιάννης. Δεν ξέρεις το παιδιά, δεν είναι θέμα να... Αυτά είναι απόψεις, έτσι Γιάννη μου, θα σου δείξω και τον τρόπο που μπορείς να το κάνεις πιο σωστά και ας πληρώσεις και δύο φρουδάκια. Δεν πληρώνω μία. Αλλά θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δωρό, αδωρό να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι πριγκίπεσσα μου. Το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας. Άντε γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Το χαρακτήρας μας. Εγώ, φίλες και φίλοι, σε όλη μου την μακρά πολιτική πορεία αναζητούσα πάντοτε καινούριο αίμα. Τον κακό στον καιρό. Όξο, βρε! Όξο, ρε, περίχαρε! Άτιμε!